Κύριε Ηλιάδη, σήμερα παρουσιάζεται την ιστοσελίδα του 3ου Γυμνασίου. Μάλιστα. Σήμερα, στην 11η επιμορφωτική μας συνάντηση, θα παρουσιαστεί η ιστοσελίδα του σχολείου μας από τους δύο καθηγητές της πληροφορικής, την κυρία Μαγαλιού Καλλιόπη και τον κύριο Δημάδη Λία, και θεωρούμε την παρουσίαση της ιστοσελίδας ένα πολύ σημαντικό βήμα, γιατί μέσα από αυτή μπορεί κανείς να πληροφορηθεί, είτε είναι γονέας, είτε εκπαιδευτικός, είτε μαθητής, για τις δράσεις του σχολείου μας, για τις επιμορφωτικές μας δραστηριότητες, για τις εκπαιδευτικές μας επισκέψεις. Μπορεί να αναζητήσει και να βρει εκπαιδευτικό υλικό πάνω σε μια σειρά από μαθήματα. Επίσης μπορεί να βρει παρουσιάσεις σε PowerPoint πάνω σε μια ποικιλία θεμάτων κοινωνικού χαρακτήρα και εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα. Δηλαδή η ιστοσελίδα του σχολείου μας δεν έχει στενά σχολικό χαρακτήρα, αλλά η θεματολογία της επεκτείνεται σε μια ποικιλία θεμάτων, σε μια ποικιλία χαρακτηριστικών που απλώνονται σε περιοχές γνωστικές, που αφορούν την κοινωνία, αφορούν τον προβληματισμό μαθητών, καθηγητών, αλλά και κάθε ανθρώπου που προβληματίζεται πάνω στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Κύριε Μαγαλιού, θα μας πείτε δύο λόγια για το πώς θα είναι η σημερινή παρουσίαση της ιστοσελίδας. Πέραν το ότι θα παρουσιάσουμε την ιστοσελίδα, τις διάφορες θεματικές ενότητες, που μπορεί να περιηγηθεί ο κάθε ένας που θέλει να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας, τι μπορεί να βρει και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, θα κάνουμε μια αναδρομή στην ιστορία του σχολείου μας, επειδή είναι ένα ιστορικό σχολείο. Θα δείξουμε φωτογραφίες από την ημερομηνία ίδρυσης του σχολείου μέχρι και σήμερα. Και το δεύτερο μέρος της σημερινής παρουσίασης αφορά τα εργαλεία Web 2 και πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν μπει για τα καλά στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο σχολείο, αφορά όλους τους μαθητές από μικρές ηλικίες έως και μεγαλύτερες, και γι' αυτό θα ήταν πρόσφορο οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και όποιος άλλος θέλει βεβαίως να γνωρίζει τις δυνατότητες αυτών των εργαλείων και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη.